Ωραία, Παρίς, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη Weird Fact Show. Όπως καταλαβαίνετε και από τη φωνή, έτσι ένας κάποιος κορονοϊός συνέβη. Εξού και η sexy αυτή φωνή και το ότι άργησε λίγο αυτό το βίντεο. Έπρεπε να συμβεί λίγο νωρίτερα, η αλήθεια είναι. Αλλά και τι να κάνεις, κάτσε σκάεις, κάτσε μαλώεις. Μπορεί που λέτε να έχω κάνει ήδη βίντεο για Stranger Things. Ήταν από τα πρώτα κιόλας βίντεο μου, τα οποία πρέπει να με βασανίσεις για να κάτσω να τα ξαναδώ. Εκεί όμως μιλούσα για την πρώτη σεζόν, άντε και για τη δεύτερη. Αυτό μου διαφεύγει λίγο, να σας πω την αλήθεια. Γιατί όπως είπα και πριν, έχω να το δω αυτό το βίντεο από τότε που το έβγαλα. Οπότε αποφάσισα να μιλήσω για την τέταρτη και αν όχι καλύτερη, σίγουρα εισάξια με αυτήν τη πρώτη σεζόν. Η τρίτη θα κάνω λίγο σαν να μην υπάρχει. Τι να πρωτοπώ, ρε φίλε, ότι η παραγωγή έχει πάει στο Θεό, ότι έχουν πάρει όλες αυτές τις κλασικές horror ταινίες και τις έχουν δέσει τόσο ωραία με την μπλοκή, δίνοντάς σου αυτό το παλιό το vibe σε συνδυασμό με το καινούριο, ή δεν ξέρω, το ότι σε κάθε επεισόδιο ήταν σαν να πηγαίνω κινηματογράφο, χωρίς καμία υπερβολή. Δεν ξέρω, ό,τι και να πω είναι λίγο, οπότε είπα να κάτσω να ψάξω, να δω τι παίζει με αυτή την τέταρτη τη σεζόν. Πριν συνεχίσουμε όμως, δώστε μου 60 δευτερόλεπτα από τη ζωή σας, γιατί κάπως πρέπει να βγάλουμε κι εμείς το ψωμάκι μας, για να σας μιλήσω για το χορηγό κολόνα αυτού εδώ του καναλιού, την Surfshark εννοείται, το VPN της καρδιάς μας, που μας προσφέρει περιεχόμενο εκεί που δεν το περιμένουμε. Εντάξει, οκ, μπορεί τελικά όντως να ήρθε επιτέλους το Disney Plus στην Ελλάδα και να μην έχω να πω κάτι γι' αυτό πλέον, αλλά μην μου αγχώνεστε, υπάρχουν τόσες άλλες πλατφόρμες που δεν έχουν έρθει ακόμα εδώ. Όπως το HBO Max, ας πούμε. Ναι, εποχή Game of Thrones θα ξεκινήσει, παιδιά, πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι. Ή ακόμη και αν θες απλά να δεις Φιλαράκια, βρε αδερφέ, που τα έχουν βγάλει από το Netflix της Ελλάδας, αλλάζεις την τοποθεσία σου, φαίνεται, ας πούμε, ότι βρίσκεσαι, δεν ξέρω, στη Γερμανία, το έχει. Στη Γερμανία. Και βλέπεις Φιλαράκια. Simple as that. Μαζί με περιεχόμενο όμως έχεις και προστασία, γιατί κρύβει όλες τις κινήσεις σου online, κρυπτογραφώντας τις προσωπικές σου πληροφορίες. Οπότε αυτό που κάνεις και η τοποθεσία από την οποία το κάνεις είναι θολή για οποιονδήποτε προσπαθήσει να σου κάνει κακό. Μπορείς έτσι να μπαίνεις σε δημόσια WiFi ή να κατεβάζεις αρχεία άφοβα και για να το κάνεις αυτό έχεις να επιλέξεις ανάμεσα σε πάνω από 3.200 servers σε 95 χώρες. Και δεν υπάρχει περιορισμός στις συσκευές, μπαίνεις από όσες συσκευές θέλεις, από οποιασδήποτε συσκευές θέλεις και ταυτόχρονα μα θέλεις. Πράγμα που ξέρετε τι σημαίνει, έτσι. Μοιράζεστε τον λογαριασμό σας με φίλους σας και έχετε όλοι VPN. Όλα αυτά μπορούν να γίνουν δικά σας πατώντας το link κάτω στην περιγραφή, βάζοντας τον κωδικό MARIAS για να έχετε 83% έκπτωση και 3 μήνες δωρεάν. Νούμερο 1. Πέρα από όλα αυτά τα γαμάτα εφέ που έχει αυτή η σεζόν, δεν μπορούσες να μην ξεχωρίσεις το make-up του Vecna, το οποίο μόνο εφέ δεν ήταν. Ό,τι βλέπετε πάνω του είναι actual προσθετικά, τα οποία στην αρχή έκαναν κάπου στις 9 ώρες για να τα βάλουν του ανθρώπου, μετά κάνοντας εξάσκηση το μείωσαν στις 6 ώρες, 3 ωρίτσες, δεν το λες και λίγο. Ακόμη και το ένα χέρι του που φαινόταν σαν αυτό του Freddy Krueger, είχε ειδικό μηχανισμό για να μπορεί να κουνάει κανονικά τα δάχτυλά του και να φαίνεται ρεαλιστικό. Στην ουσία, βασικά το μόνο εφέ που ήταν CGI ήταν αυτά τα απλοκάμια slash φλέβες, δεν ξέρω κι εγώ τι ακριβώς ήταν αυτό το πράγμα, που κινούνταν γύρω του. Ούτε καν η φωνή του δεν ήταν βαριά επεξεργασμένη. Ενώ η κανονική του φωνή είναι αυτή. You know, I've got this like big hand as well, like these huge fingers, and then on the other side I've got nails that are glued on, so I can't touch anything without everything fucking falling apart, so there's not a lot of room. Ο Τζέιμι Κάμπελ τον έκανε να ακούγεται έτσι. I saw a means to realize my potential, to transcend my human form, to become the predator I was always born to be. Γενικά ήταν τόσο ρεαλιστικός που όταν τον πρωτοείδε η Μίλι Μπόμπι Μπράουν έβαλε τα κλάματα, ξέρω εγώ. Τι να πει και η Σέιντι Σίνκ, δηλαδή, που είχε αυτές τις σκηνές μαζί του και είχε τη μούρη του τόσο κοντά της που έβλεπε κατευθείαν εγκέφαλο. Εγώ εκεί παίζει όντως να βάζα τα κλάματα. Νούμερο 2. Και μιας και είπα εγώ τώρα Freddy Krueger, γενικά οι αναφορές στο Nightmare on Elm Street ήταν πολλές και προφανείς, δεν χρειάζεται να τις πω κι εγώ. Αυτό όμως που πρέπει να σας πω είναι ότι ο ηθοποιός που παίζει τον Victor Krill είναι αυτός που έπαιζε τον Freddy fucking Krueger στις παλιές τις ταινίες. Εγώ γιατί δεν το είχα πάρει χαμπάρι αυτό στην αρχή, πόσο τέλειο. Μιλάμε λοιπόν για τον Robert England, ο οποίος όντως δεν έβλεπε την τύφλα του με τα προσθετικά που χρειάστηκε να του βάλουν για το ρόλο. Οι χαρακές στα μάτια του, by the way, αυτό θέλω να το αναφέρω, είναι και αυτές έτσι reference στα νύχια, παύλα, ελπίδες του Freddy Krueger. Αλλά τι να του πούν τώρα του Robert England αυτά. Εδώ του έβαζαν αυτά τα προσθετικά το 80. Με αυτά τώρα θα είχε πρόβλημα.
Σίμπα. Νούμερο 3. Πριν δούμε την Eleven να επιστρέφει στο παλιό της look, και για όσους ακόμη αναρωτιούνται, όχι, δεν ξύρισε ξανά τα μαλλιά της η Millie Bobby Brown, είναι περούκα αυτό και πολύ ρεαλιστική περούκα μάλιστα. Εγώ στην αρχή ψάρωσα πάρα πολύ. Βλέπουμε ότι η εμφάνισή της στα πρώτα επεισόδια μοιάζει πολύ με αυτήν της Winona Ryder. Μαλλί και ρούχα είναι σχεδόν ίδια, φίλε, δεν το είχα προσέξει. Κάτι όμως που δεν άλλαξε είναι αυτό το μπλε βραχιολάκι παύλα κοκαλάκι που φορούσε στο χέρι της. Αυτό της το έδωσε ο Hopper και η ιστορία του είναι άκρου συγκινητική, θα έλεγε κανείς, γιατί στην αρχή το φορούσε η μικρή του κόρη που δυστυχώς πέθανε. Μετά το φορούσε αυτός προφανώς για ενθύμιο και στο τέλος κατέληξε στη νέα του κόρη την Eleven, η οποία δεν το αποχωρίστηκε ποτέ μέχρι όσο του αναγκάστηκε. Στο διάλο! Με συγκίνησε ο μπαλάκας! Σας άκουσα! Νούμερο 4. Στη σκηνή όπου βλέπουμε τον Dr. Brenner να λύνει ένα σταυρόλεξο, θυμάμαι να λέω στον εαυτό μου ότι στάντερ άμα το σταματήσω τώρα θα δω κάποιο easter egg. Και από ό,τι φαίνεται με έχουν ψιλοκαταστρέψει λίγο τα facts, γιατί όντως κάτι μπορούμε να βρούμε στις λέξεις που υπάρχουν στο πλάνο. Συγκεκριμένα υπάρχει η λέξη etiological, για την οποία δεν χρειάζεται να κάνουμε κάποια μετάφραση εμείς προφανώς. Και άμα κάτσετε και το σκεφτείτε λοιπόν, η εμφάνιση του Brenner σε αυτή τη σεζόν και γενικότερα αυτή η σεζόν βασικά, μας αιτιολογεί κάποια σημαντικά πραγματάκια, έτσι. Όπως το γιατί και ποιος άνοιξε τελικά την πύλη για το Upside Down, π.χ. λέω τώρα. Μια ακόμη ελληνική λέξη, by the way, που χρησιμοποιούν σε αυτή τη σεζόν είναι η λέξη Soteria. Έτσι λεγόταν το τσιπ που είχε στο λαιμό του ο 001, δίνοντας έτσι ένα μικρό hint ότι το τσιπ αυτό είναι η σωτηρία όλων. Αλλά εσύ ακόμη δεν το ξέρεις αυτό. Θα το μάθανες 2 λεπτά μετά. Εντάξει, το point το καταλάβατε τέλος πάντων. Νούμερο 5. Και για να μάθουμε ποιος άνοιξε την πύλη του Upside Down, χρειάστηκε να επιστρατευτεί το Project Nina, στο οποίο η Eleven μπαίνει σε ένα μηχάνημα ονόματι Nina για να επαναφέρει τις μνήμες του παρελθόντος της. Το όνομα αυτό, φίλοι μου, φυσικά και δεν είναι τυχαίο, γιατί προέρχεται από τη μονόπρακτη όπερα του Γάλλου συνθέτη Νίκολας Ντάλαϊρακ το 1786, η οποία έχει να κάνει με μια κοπέλα η οποία χάνει όλες τις αναμνήσεις της επειδή ο αγαπητικός της πεθαίνει σε μια μονομαχία. Η ιστορία όμως εννοείται πως δεν τελειώνει εδώ, φίλοι μου. Η Νίνα Κουλατζίνα ήταν μια γυναίκα από τη Ρωσία η οποία ισχυριζόταν πως έχει την δύναμη της τηλεμεταφοράς. Ότι δηλαδή μπορεί και μετακινεί αντικείμενα. Οι ισχυρισμοί της μάλιστα αυτοί ήταν και εκείνοι που ξεκίνησαν τις μελέτες στην Αμερική για τα παραφυσικά, παύλα, ψυχικά φαινόμενα και ικανότητες. Επίσης, αν ψάχνατε έτσι λίγο παραπάνω πληροφορίες για την Νίνα Κουλατζίνα, θα βλέπατε πρώτον ότι έλεγε πως οι δυνάμεις της αυτές γίνονταν πιο ισχυρές όταν ήταν λυπημένη ή θυμωμένη, και δεύτερον ότι η ημερομηνία θανάτου της ήταν στις 11 Απριλίου του 1990. Τυχαία όλα αυτά? Δεν νομίζω. Νούμερο 6. Γενικά έχετε αναρωτηθεί καθόλου πώς ακριβώς συνέδεσαν τη σωτηρία από το Βέκνα μέσω της μουσικής? Γιατί δηλαδή να μπορεί να δραπετεύσει κάποιος αποκλειστικά και μόνο ακούγοντας την αγαπημένη του μουσική? Την εξήγηση στην ουσία μας τη δίνει ο διευθυντής, νομίζω διευθυντής ήταν, του ψυχιατρίου που βρισκόταν ο Βίκτορ Κρίλ. Σε κάποια φάση λέει στην Άνση και στη Ρόμπιν πως έχουν ανακαλύψει ότι η μουσική ηρεμεί τα διαταραγμένα μυαλά. Καθώς προχωράνε κιόλας, μπορούμε να δούμε πίσω στον πίνακα γραμμένους κάποιους τίτλους τραγουδιών και όλοι έχουν να κάνουν με τη νύχτα και τα όνειρα. Μια κατάσταση παρόμοια με αυτή που έρχονται τα θύματα του Βέκνα όταν αυτός πάει να τα σκοτώσει. Νούμερο 7. Όσοι είστε έτσι hardcore fans του Stranger Things, θα θυμάστε κιόλας λογικά πότε είναι τα γενέθλια του Will. Εγώ η αλήθεια είναι πως δεν το θυμόμουν, δεν είμαι τόσο hardcore fan όπως φαίνεται. Τα έμαθα όμως ψάχνοντας facts για την τέταρτη σεζόν. Είναι στις 22 Μαρτίου. Γιατί όμως θα με ρωτήσετε τέτοια φαγούρα για το πότε έχει γενέθλια Will? Θα σας πω. Γιατί όπως φάνηκε στην τέταρτη σεζόν τα ξέχασαν όλοι. Στη σκηνή όπου κάνουν bullying στην Eleven εκεί στο ρολεράδικο, βλέπουμε κάποιον να τραβάει με βιντεοκάμερα και σε ένα πλάνο βλέπουμε την ημερομηνία στην οποία τραβήχθηκε αυτό το πλάνο και είναι στις 22 Μαρτίου του 1986. Στη δεύτερη σεζόν, όταν ο Will βρίσκεται στο Upside Down και προσπαθούν να τον επαναφέρουν, η Joyce βλέπουμε να λέει το εξής. Do you know what March 22nd is? It's your birthday. Το οποίο δύο πράγματα μόνο μπορεί να σημαίνει, είτε ότι το ξέχασαν όντως όλοι και ο Will αργοπεθαίνει μέσα του, είτε ότι η μάνα του δεν ήξερε πότε ακριβώς είναι τα γενέθλια του παιδιού της. Και η αλήθεια είναι ίσως κάπου στη μέση. Βασικά όχι, δεν είναι καθόλου στη μέση. Στην ουσία είναι το πρώτο, γιατί τα ξέχασαν όντως όλοι τα γενέθλιά του, ακόμη και αυτοί που έγραψαν τον χαρακτήρα του Will. Τα αδέρφια Duffer δηλαδή. Good job.
Ο Ματ Ντάφερ έχει παραδεχτεί πως όπως και οι χαρακτήρες της σειράς, έτσι και αυτοί απλά τον ξέχασαν. Ξαφνικά μια θλίψη με έχει κυριεύσει, δεν ξέρω γιατί. Πού να ήμουν και ο Will. Νούμερο 8. Ομολογουμένως το budget αυτή τη σεζόν εκτοξεύθηκε στο Θεό δεδομένη όλη αυτή τη παραγωγή που είδαμε. Ήταν βασικά σαν να βλέπω ταινία. 9 ταινίες βασικά. Κάθε επεισόδιο ήταν μια μισή ώρα, ξέρω εγώ. Άσε το τελευταίο. 2,5 ώρες. Ο Χριστός και η Παναγία. Πόσο τους βγήκε κάθε επεισόδιο? Κάπου στα 30 εκατομμύρια δολάρια. Συνολικά κάπου στα 270 εκατομμύρια δολάρια για όλη τη σεζόν. Ξεπέρασε ακόμη και την τελευταία σεζόν του Game of Thrones. Τουλάχιστον εδώ είχαν και σενάριο πέρα από καλή παραγωγή. Ναι, θα κράζω την τελευταία σεζόν του Game of Thrones με κάθε ευκαιρία που μου δίνεται. Νούμερο 9. Για τη σκηνή όπου ήταν όλοι πάνω σε μια βάρκα και έπρεπε να βουτήξουν ώστε να φτάσουν στην πύλη, προφανώς για τα γυρίσματα δεν τους πήγαν σε actual θάλασσα, αλλά έφτιαξαν ειδική πισίνα γι' αυτό. Ή δεξαμενή βασικά, όπως θέλετε πείτε το, η οποία ήταν κάπου στα 10 μέτρα. Εν τω μεταξύ, στο Τζο Κίρι, πριν ξεκινήσουν τα γυρίσματα της πρώτης σεζόν, του είχαν πει ότι για το ρόλο θα πρέπει σίγουρα να ξέρει πολύ καλό κολύμπι, γιατί θα έχει σκηνές όπου θα πρέπει να κολυμπάει με σπίντο. Τις καταλαβαίνετε. Και όταν τελικά πήγε για να ξεκινήσουν τα γυρίσματα της πρώτης σεζόν, του λένε, «Α, ξέρεις κάτι, τελικά δεν θα γίνουν τα γυρίσματα με το κολύμπι, γιατί δεν έχουμε budget για να φτιάξουμε πισίνα». Απ' τη μία παίζει να χάρκε που δεν θα χρειαζόταν να φορέσει σπίντο, απ' την άλλη όμως παίζει να ξαναέρθει φουλ γιατί έκανε τόση προετοιμασία ο άνθρωπος. Μετά όμως δεύτερη και τρίτη σεζόν happened, οπότε το budget ανέβηκε και έγραψαν τη σκηνή στην τέταρτη σεζόν λίγο διαφορετικά και χωρίς σπίντο αυτή τη φορά, πάλι καλά Χριστέ μου. Νούμερο 10. Μια από τις πιο ωραίες σκηνές αυτής της σεζόν είναι εκείνη που είναι σε στυλ μονόπλανο που τα παιδιά προσπαθούν να ξεφύγουν από τα πιστολίδια μαζί με τους αστυνομικούς. Αυτή και η σκηνή που Έντι παίζει κιθάρα. Ό,τι καλύτερο, ρε. Αυτή η σκηνή μάλιστα ήταν και η αγαπημένη αλλά και η χειρότερη του Finn Wolfhard γιατί ήταν δύσκολη λόγω της περίπλοκης χορογραφίας της. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, την έκαναν πολλές φορές. Στην τελευταία λήψη, ενώ την είχαν γυρίσει άπειρες φορές, όλα πήγαιναν καλά, όλα έγιναν όπως έπρεπε να γίνουν, ειδικά τα δύσκολα κομμάτια της χορογραφίας. Και στο τέλος έπρεπε να μπει απλά στο πλάνο ένας στρατιώτης ο οποίος πυροβολείται και τέλος. Και ενώ όλα πήγαιναν τέλεια και όλοι ήταν σε φάση ναι, έχουμε την τέλεια λήψη, η κάμερα γυρίζει προς το μέρος όπου θα έπρεπε. Περνάνε ο στρατιώτης και φυσικά δεν ήταν ποτέ εκεί ο στρατιώτης. Όλοι φουλ ξενερωμένοι εντωμεταξύ πέφτουν κάτω, σωριάζονται και λίγα δευτερόλεπτα μετά μπαίνει μέσα ο ηθοποιός που έπαιζε το στρατιώτη, βαράει την πόρτα, παίζει το ρόλο του χωρίς να έχει καν καταλάβει ότι έχουν κάνει cut, κάνει ό,τι κάνει και μετά τους λέει «Καλά το έκανε, το έχουμε πιστεύω». Πω πω φίλε. Πέθανα, ειδικά βλέποντας τον Φιν να το περιγράφει. And so we do everything, we get there. And then the camera whips to the door, and the soldier is not there. Oh my god, dude, we just did all that for nothing. Like, everything is like, we have to do... Your favorite memory? No, it's coming. They cut. 40 seconds later, a door gets kicked in, and the stunt guy's like... and then shoots his gun up in the air, and then, like, pretends to die, and then lays down all dead, and then, like, no one says anything. Everyone's just, like, looking at each other, like... And then he got up, and he was like, I think that went well. Αυτά ήταν λοιπόν τα facts για την τέταρτη σεζόν του Stranger Things. Μπορεί να τα ξέρατε, μπορεί να μην τα ξέρατε, μπορεί να χαιστήκατε κιόλας. Άντε τώρα εσύ να περιμένεις πέμπτη σεζόν. Έχουνε πει πώς θα κάνει. Το δίχρονο είναι το σανταράκι τους για τη μετάβαση στην επόμενη σεζόν. Να δούμε τώρα που το έχουνε φτάσει στο επίπεδο δεν ξέρω κι εγώ πού. Όσοι είδατε το βίντεο μου για τις θεωρίες δεν έπεσα σε τίποτα μέσα ρε, όταν λέμε σε τίποτα, πήγα να πέσω, νομίζω δεν έπεσα ούτε καν σε αυτά, σε κάποιες θεωρίες που είχα διαβάσει αλλά δεν τις έβαλα στο βίντεο, αλλά τέλος πάντων, εντάξει, το πήγανε εντελώς αλλού, η αλήθεια είναι. Εννοείται, spoiler alert, εντάξει, όσοι έχετε μπει να δείτε αυτό το βίντεο, φαντάζομαι την έχετε δει την τέταρτη σεζόν ολόκληρη. Από τα πιο στενάχωρα πράγματα, ο θάνατος του Έντι. Ειλικρινά τον αγάπησα πάρα πολύ αυτό το χαρακτήρα. Και ομολογώ πως δεν περίμενα ότι θα πεθάνει. Ήμουνα πολύ σίγουρη ότι θα είναι ο Στίβ. Και στενοχωρήθηκα που δεν ήταν ο Στίβ. Θα ήθελα να γίνει αυτή η τράμπα, ψέματα να μην σας πω. Αν και φαντάζομαι ότι πολλοί είστε fans της Max, εγώ θα ήθελα απλά να πεθάνει. Πολύ γκρίνια γενικά. Οπότε. Απλά κάντο. Μη μας τη βάζεις ακόμα. Δεν υπάρχει λόγος. Για να έχεις τουλάχιστον έτσι 2-38 θανάτους, ρε παιδί μου, έτσι να πεις, okay, άξιζε να υπάρξει αυτή η ανατροπή. Μπορεί να με μισήσετε γι' αυτό, αλλά τι να κάνω, εγώ τώρα τη γνωμούλα μου θα πω. Γενικά ήταν μια αρκετά καλή σεζόν, δεν το συζητώ αυτό. Μακάρι η πέμπτη να είναι εισάξια και ακόμη καλύτερη κιόλας. Ποιος δεν θα το ήθελε αυτό. Οπότε ναι, δεν έχουμε κάτι άλλο να κάνουμε παρά να αναμένουμε. Αλλά για πείτε
μου εσείς. Τελικά, σας άρεσε η τέταρτη σεζόν? Τη θεωρείτε την καλύτερη όλων? Τη θεωρείτε εισάξια της πρώτης? Καλύτερη της πρώτης? Περιμένω να μου πείτε κάτω στα σχόλια. Μέχρι τότε, ευχαριστώ που με είδατε και τα λέμε στα επόμενα facts. Bye!